Μετά από 2,5 περίπου χρόνια εκδόθηκε η πολυπόθητη απόφαση για την στεγαστική συνδρομή και την αποκατάσταση ζημιών λόγω κατολισθήσεων στην περιφερειακή ενότητα Τρικάλων της περιφέρειας Θεσσαλίας που αφορά στην αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις κατολισθήσεις του Φεβρουαρίου του 2018 σε περιοχές της περιφέρειας Θεσσαλίας όπως η Πιαλία Τρικάλων. Αυτό έκανε γνωστό ο Δήμαρχος Πύλης Κώστας Μαράβας, εξηγώντας πως κάτι τέτοιο σημαίνει πως καταφθάνουν οι αποζημιώσεις στις πληγήσεις οικογένειες του χωριού που έχασαν την οικοσκευή τους από το πρωτοφανές κατολισθητικό φαινόμενο που γνώρισε η Πιαλία τον Φεβρουάριο του 2018. Ήρθε το ΦΕΚ από κάτω, ήρθε και το ΦΕΚ. Τώρα το ποσόν δεν μας το έστειλαν ακόμη. Τις επόμενες ημέρες θα δείξει το ποσόν τι δικαιούται ο καθένας, το κάθε σπίτι. Από εκεί και πέρα τώρα εμείς κάνουμε όλη τη συνέντευξη. Δυστυχώς καθυστέρησε πάρα πολύ η κατάσταση. Αυτά είναι που μας τρώνε στη χώρα μας. Οι διαδικασίες, οι τόσο χρονοβόρες. Τέλος πάντων, όλα καλά. Έστω και τώρα, κάλλιο αργά λέει παραποτές, άναψε πράσινο φως και ο κόσμος περιμένει. Αυτή τη στιγμή, Δημάρχε, πώς είναι η κατάσταση πάνω εκεί, στα ορεινά της Πιαλίας? Εμείς τώρα τίποτα, έχουν φύγει οι οικογένειες από εκεί. Έχουν νοικιάσει σπίτια. Ένας μένει στην Πιαλή, ένας μένει στο Παλαιό Μανάστηρο και ένας μένει στην Φίκη. Και οι οικογένειες έχουν φύγει. Με τα χρήματα που θα λάβουν, Δήμαρχε, πιστεύετε ότι θα μπορέσουν να ξαναχτίσουν εκεί οι άνθρωποι αυτοί? Η υπόσχεση που ήταν τότε από τον Υπουργό ήταν ότι θα είναι καλά τα χρήματα. Είναι ένα αξιοσέβαστο ποσό που μπορούν και να πληρωθούν τα ενίκια έως τώρα και έως αποκαταστήσουν, δηλαδή θα αγοράσουν σπίτια ή θα φτιάξουν δικά τους, και από εκεί και πέρα και να είναι ένα ποσό να μπορούν να αγοράσουν σπίτι ή να φτιάξουν. Είναι καλά τα χρήματα. Έτσι, αυτή είναι η διαβιώση που έχουμε από τον Υπουργό εδώ και 2 χρόνια. Μάλιστα. Το φαινόμενο στην περιοχή της Πιαλίας, Δήμαρχε, έχει σταματήσει ή βρίσκεται σε εξέλιξη ακόμη? Ευτυχώς έχει σταματήσει. Ευτυχώς έχει σταματήσει. Εμείς τώρα κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις εκεί πάνω, βάσει του ΕΓΜΕ που μας έκανε αυτό, και ο εργολάβος ξεκίνησε, έχει καμιά εβδομάδα, 12 ημέρες που ξεκίνησε να κάνει κάποιες παρεμβάσεις. Και αρκετές παρεμβάσεις.